Φίλες και φίλοι, γεια σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο, αλλά... και το εξωτερικό. Σήμερα που σε έχω φέρει, το φανταζόσουν αυτό? Πού να το φανταστώ, Ιδόλια. Πάντως δεν θέλω να φύγω. Δεν θέλεις αν να φύγεις. Αν δεν γυρίσω όλα, αν δεν ξαπλώσω, δεν πάνω, κάτσω, να, όλα. Να δεις τα έπιπλα. Νομίζω ότι μετά το τέλος της εκπομπής θα με βάλεις να σου αλλάξω και την επίπλωση του σπιτιού. Γιατί όχι. Σε ξέρω ότι θέλεις την ανανέωση και με την εταιρεία την άνεση. Και την ποιότητα. Την ποιότητα. Και αυτά τα τρία είναι που θα συνδυάσουμε σήμερα στην εταιρεία Hadjis Collection όπου βρεθήκαμε και μόνο για εσάς. Διότι σήμερα συνδυάζουμε την άνεση, την ποιότητα, την καλεσθησία, αλλά βεβαίως νομίζω και τις καλές τιμές. Διότι το να βλέπεις κάτι πάρα πολύ καλό και να μην μπορείς να το αγοράσεις, αυτό δεν έχει καμία μα καμία αξία. Το να βλέπω την τούρτα πάνω στο τραπέζι και να μου λένε όχι, είναι μόνο για να τη βλέπεις, τι μου τη δείχνεις κιόλας. Δεν έχει νόημα. Βρισκόμαστε λοιπόν στην εταιρεία Hadjis Collection στην περιοχή Μαγούλα, απέναντι το Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου επισκεφθήκαμε μια έκθεση γενικής επίπλωσης, αλλά εμείς θέλαμε να μάθουμε περισσότερα για το μεταλλικό έπιπλο της μεταλλικής κρεβατοκάμαρας που 50 χρόνια τώρα ειδικεύεται η εταιρεία Hadjis Collection. Αυτό που έχουμε να σας πούμε είναι ότι από αυτήν τη στιγμή, αν θέλετε με απλά λόγια, τα χέρια σας στο πληκτρολόγιο, γρήγορα μέχρι το τέλος της εκπομπής, ένα σούπερ τυχερός από εσάς, αφού στείλει μήνυμα στο μη μου πεις παπάκι yahoo.com και γράψει ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και τηλέφωνο, θα κερδίσει μία κρεβατοκάμαρα με την υπογραφή Hadjis Collection, μοναδική, αξίας 1.500 ευρώ. Τι άλλο να κάνουμε για τους τηλεθεατές? Ταξίδια τους στέλνουμε, κρεβατοκάμαρες τους δίνουμε. Αν τώρα κάποιος από εσάς είναι μόνος ή κάποια είναι μόνη, εκεί θα σας πάμε στο χρυσό κουφέτο. Γιατί το να έχεις δίπλο κρεβάτι και να κοιμάσαι μόνος δεν είναι και ότι καλύτερο. Σίγουρα. Βέβαια, κάποιες φορές το χρειάζεσαι και αυτό, η αλήθεια είναι. Ναι, υπάρχει και τραγούδι που λέει πιο καλή μου νεξιά. Ναι, αλλά υπάρχει και το άλλο, μόνο σε διπλό κρεβάτι δεν μπορώ να κλείσω μάτι. Λοιπόν, εμείς θα σας το κάνουμε δώρο το κρεβάτι από το Hadjis Collection και εσείς επιλέγετε αν θέλετε να κοιμάστε μόνος ή μόνοι ή με κάποιον άλλον μαζί. Αυτό που έχω να σας πω είναι ότι ξεκινήσαμε έτσι από έναν χώρο καταπληκτικό. Εμείς θα διανύσουμε όλο το χώρο, θα πάρουμε μία πολύ μικρή γεύση και στις κρεβατοκάμαρες για τις οποίες θέλουμε να μιλήσουμε, εκεί θα βρούμε τον ιδρυτή της εταιρείας Hadjis Collection, τον κύριο Hadji, όπου έχει να μας πει πάρα μα πάρα πολλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μας ακολουθήσετε.
κοντά μας βέβαια εννοείται και σε έναν χώρο καταπληκτικό. Θα σας εξηγήσω μετά ακριβώς το πού βρισκόμαστε και γιατί επιλέξαμε το συγκεκριμένο δωμάτιο, γιατί είναι σουίτα. Άλλωστε εμείς δεν πάμε και σε απλά δωμάτια, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Ο ιδρυτής της εταιρείας Χατζής Collection, ο κύριος Χατζής, ο οποίος είναι κοντά μας, γιατί καταρχήν θα σας καλωσορίσουμε στην εκπομπή μου πεις, σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά θα ξεκινήσουμε με μια πολύ σημαντική ερώτηση. Στη διάθεσή σας. Γιατί 50 χρόνια το όνομα Χατζής Collection, κατ' επέκταση, έχει δημιουργήσει ιστορία όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλη την Ελλάδα, με τους συνεργάτες σας που μπορούμε να πούμε τα πουλά σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Η ουσία όμως είναι μία. Γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το έπιπλο και 50 χρόνια υπηρετείτε μόνο αυτό, με όλες τις αλλαγές που γίνονται στην οικονομία, στη μόδα, σε αυτό που λέμε ξενόφερτα έπιπλα, αυτά τα ιταλική μόδα και όλα αυτά. Έχετε περάσει όλα αυτά. Εσείς όμως δεν αφήσατε ποτέ το Χατζής Collection και το φτάσατε στην υψηλότερη στάθμη που μπορούσε να έχει φτάσει και στις μέρες μας κιόλας. Τι ήταν αυτό που σας κρατάει? Η δημιουργία του μετάλλου μου άρεσε πάρα πολύ. Από μικρός μου άρεσε το μέταλλο να του δίνω μορφή και το θεωρούσα έτσι κάτι υπέροχο, κάτι όμορφο και όλη αυτή τη γνώση και την τέχνη ήθελα να την περάσω και στους πελάτες μας. Ο Χατζής Collection, η εταιρεία Χατζής Collection καλύτερα, ειδικεύεται και είναι πολύ γνωστή 50 χρόνια τώρα στα μεταλλικά έπιπλα, μεταλλικές κρεβατοκάμαρες. Βέβαια, εμείς στο χώρο που βρισκόμαστε, γιατί βρισκόμαστε σε μια έκθεση καταπληκτική, στην περιοχή Μαγούλα, έναντι θριασίου νοσοκομείου, πάρα πολύ εύκολα πέφτεις πάνω, έχουμε γενικής επίπλωσης υλικό, τα οποία θα παρουσιάσουμε συνέχεια και θα μιλήσουμε για αυτά. Γιατί όμως μόνο στο μεταλλικό έπιπλο, γιατί δημιουργείς περισσότερο, μα και με ένα ξύλο μπορείς να δημιουργήσεις. Και στο ξύλο δημιουργείς, αλλά εμείς είμαστε, η ταυτότητά μας είναι τα μεταλλικά έπιπλα, τα μπρούτζινα στην αρχή και έχω ξεκινήσει το 1966 την πρώτη κρεβατοκάμαρα, γιατί φέραμε τη μόδα στην Ελλάδα, δημιουργήσαμε την τάση στο σιδεράνιο μεταλλικό έπιπλο. Έχω πάρει μέρος σε 23 διεθνείς εκθέσεις. Τα προϊόντα μου τα έχουμε δείξει στην Ιταλία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, Ιαπωνία, αραβικές χώρες και άλλες ευρωπαϊκές. Υπάρχει χρυσό βραβείο καλής ποιότητας από Αμερική. Κύριε Χατζή, τι είναι αυτό που σας γοήτευσε στο αντικείμενο που λέγεται έπιπλο? Η ομορφιά του. Το έπιπλο είναι σαν πλάθη με γυναίκα. Οπότε νομίζω ότι το πλάθετε πολύ καλά. Το πλάθουμε πάρα πολύ. Βλέπουμε ότι όλα τα έπιπλα είναι ένα και ένα. Με εμπειρία 50 ετών, δόξα τω Θεώ, καλά τα πάμε. Καλά. Καλά. Θέλω να ρωτήσω. Άρα μπορώ το να ίδιο σε... καλά τα πάτε και με τις γυναίκες, να υποθέσω. Αυτό είναι σίγουρο, για να έχει τέτοιο καλό γούστο στα έπιπλα. Η δουλειά μας άλλωστε με γυναίκες, όπως την καταλαβαίνετε. Είναι πιο δύσκολες οι γυναίκες όταν έρχονται να αγοράσουν μια κρεβατοκάμαρα από τον άντρα? Δηλαδή είναι πιο δύσκολο κοινό, γιατί η γυναίκα θα κοιτάξει και το σχέδιο, θα κοιτάξει και το χρώμα, το συνδυασμό, ή οι άντρες τελικά είναι πιο περίεργοι? Ποιοι είναι πιο περίεργοι πελάτες? Όχι, η γυναίκα ξέρει τι θέλει. Ο άντρας συνήθως δεν γνωρίζει και προσπαθεί να δείξει ότι ξέρει κάποια τεχνικά.